Επιστημονικά επιτεύγματα μαθητών, κατασκευές, εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, αλλά και μια πρωτοβουλία στήριξης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης που έμειναν χωρίς στέγη, περιελάμβανε φέτος το πρόγραμμα της εκδήλωσης Βραδιά Ερευνητή στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας. Φέτος πραγματικά έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη χρονιά. Δεν το περιμέναμε λόγω του καιρού των συνθηκών. Έχουμε φέτος ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει παραστάσεις. Έχουμε εκθέματα από πολλά εργαστήρια, από όλα τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ, τα οποία εκθέτουν επιτεύγματα, τεχνολογικά θέματα που μπορεί να είναι ενδιαφέροντος γενικότερου. Επίσης, εκλαϊκευτικά θέματα της επιστήμης, έτσι ώστε να μπορούν ακόμα και οι νέοι άνθρωποι, τα νέα παιδιά, να καταλάβουν τι είναι έρευνα, τι είναι επιστήμη και να εμπνευστούν αργότερα να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι στη ζωή τους. Η κύρια δραστηριότητά μας είναι δορυφορική, τηλεπισκόπηση, δορυφορικά δεδομένα. Τα 3D της πόλης που με δορυφόρους και με ντρόν μπορούμε να απεικονίσουμε. Θερμική απεικόνηση για ενεργειακή αποδοτικότητα και για θερμική άνεση στην πόλη του Ηρακλείου, δηλαδή μικροκλιματικές εφαρμογές. Του άνθρακα. Τι σας είπε ο Δήμαρχος όταν του τα είπατε αυτά? Ο Δήμος το θεώρησε πολύ ενδιαφέρον και είπε ότι μπορεί να, αυτό το κομμάτι μπορεί να βοηθήσει για να δούμε σε οποιαδήποτε παρέμβαση πώς μπορούν αυτές οι συγκεντρώσεις και εκπομπές να αλλάξουν στην πόλη του Ηρακλείου. Στη βραδιά ερευνητή φιλοξενήθηκαν μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου Κρήτης που παρουσίασαν τα επιστημονικά επιτεύγματά τους στους επισκέπτες, οι οποίοι είδαν και τις κατασκευές μαθητών που έχουν βραβευθεί στο 2ο Παγκρίτιο Διαγωνισμό Κατασκευών Φυσικής. Η βραδιά γίνεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος Marie Curie, στο οποίο πρέπει να κάνουμε αίτηση κάθε χρόνο για να δοθεί χρηματοδότηση προκειμένου να διοργανωθεί αυτή η βραδιά. Και μάλιστα αυτές οι προτάσεις για χρηματοδότηση κρίνονται από ανταγωνιστικές διαδικασίες, μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες, και η δική μας πρόταση φέτος βγήκε δεύτερη πανευρωπαϊκά, η πρόταση του ΙΤΕ. Στο αμφιθέατρο του ΙΤΕ, στο εργαστήριο GDPR και οι 40 κλέφτες παρουσιάστηκαν με απλό τρόπο θέματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ η θεατρική παράσταση για ένα οβολό σχεδιάστηκε για να μοιήσει παιδιά και εφήβους στα μυστικά της μοριακής έρευνας που συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά. Η βραδιά ερευνητή ολοκληρώθηκε με συναυλία του Ross Daily στο αμφιθέατρο του ΙΤΕ.